Γκρινιάζεις για τις μπάμιες. Σου κακοπέφτει το σπανακόριζο. Νομίζεις ότι ο πατσάς είναι χάλια. Έχεις δίκιο, είναι όλα απέσια. Αλλά δεν είναι και super διάξ. Γεια σας άτομα, τι κάνετε, πώς είστε. Πέρασα προχθές από τα γραφεία του eFood. Πάρα πολύ ωραία γραφεία. Με κεράσανε καφεδάκι, μπισκοτάκι, λουκουμάκι, μαρουλάκι, γιατί έχουν και δικό τους μποστάνι και μου δώσανε 8 κιλά μαρούλια. Αλλά όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Ξέρετε τι έχει σημασία? Ότι εκεί που κουβεντιάζαμε μου λένε: ρε Σίλια, εσύ που ξέρεις τόσο από μαγειρική και έχεις κάνει τόσα πολλά ταξίδια, θέλεις να μας κάνεις μια εκπομπή για τα χειρότερα φαγητά σε όλο τον κόσμο? Και λέω: εννοείται πως θέλω. Πρώτο επεισόδιο Super Blacks, μιας εκπομπής με τον ξεκάθαρα πιο περιγραφικό τίτλο όλων των εποχών. Θα σας μιλήσω για τα χειρότερα, απεσιότερα, συχαμερότερα φαγητά και παραδοσιακά προϊόντα από όλο τον κόσμο. Από άκρης άκρη της γη. Προβληματίστηκα αρκετά, δεν ήξερα με ποιο να ξεκινήσω. Υπάρχουν, βλέπετε, τόσες χιλιάδες απέσια φαγητά σε όλο τον κόσμο. Αποφάσισα όμως να ξεκινήσω με τις Φιλιππίνες που βρίσκονται κάπου εδώ. Εδώ δηλαδή. Και τον μπαλούτ. Ένα φαγητό το οποίο έχει μια έξτρα προστιθέμενη ιδέα, γιατί είναι street food. Street food. Το καταλαβαίνεις το concept του street food. Κάτι εύκολο, γρήγορο, νόστιμο. Είσαι στην Ελλάδα, θα φας ένα πιτόγυρο, θα φας ένα σουβλάκι. Πας στο New York, θα φας ένα hot dog. Πας στο Μεχικό, θα φας τσιμιτσάγκας. Και πας στις Φιλιππίνες και σου δίνουν να φας ένα μπαλούτ. Τι είναι όμως το μπαλούτ? Χαίρομαι που ρωτήσατε. Το μπαλούτ είναι ένα βραστό, σφιχτό αυγό πάπιας ή χήνας. Όλα καλά. Ή μήπως όχι. Γιατί το αυγό είναι ήδη γονιμοποιημένο, που σημαίνει ότι περιέχει μπόνους. Το τσουγκρίζεις. Το τσουγκρίζεις. Το σπάς, λες ένα Χριστός Ανέστη, λες ένα και του χρόνου και αρχίζεις να το ξεφλουδίζεις. Και καθώς φεύγει το τσόφλι κομματάκι-κομματάκι, αρχίζει και αποκαλύπτεται. Και βλέπεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ίσως είναι το χρώμα που είναι λίγο υποκίτρινο. Ίσως είναι αυτές οι γαλαζοπράσινες φλεβίτσες που είναι σε όλη του την επιφάνεια. Αλλά και το σχήμα του, μόλις αποκαλυφθεί ολόκληρο το αυγό, δεν είναι κανονικό σχήμα αυγού. Γιατί έχει κάτι εξογκώματα. Βάζεις αλάτι, πιπέρι και λες γάματο. Αυγό βραστό είναι. Πόσο χάλια μπορεί να πάει? Και δαγκώνεις. Και αποκαλύπτεται ότι μέσα υπάρχει ένα ολόκληρο γονιμοποιημένο παπάκι στο σχήμα του αυγού και είναι έτσι. Ή έτσι, ή έτσι, ή έτσι. Ή μπορεί να είναι χινάκι και να είναι έτσι. Ακόμα και οι ντόπιοι που το πουλάνε θα σου δώσουν δύο πράγματα. Μία ωραία καυτερή κόκκινη σάλτσα για να βουτήξεις το αυγό μέσα και να το φας, και μία συμβουλή. Θα σου πούνε φάτο γρήγορα και σε μεγάλες μπουκές, γιατί αν δαγκώσεις ασπράδι και αποκαλυφθεί το κεφάλι του παπιού, θα σε κοιτάξει κατευθείαν στα όνειρα που έκανες όταν ήσουν μικρός. Το μπαλούτ έχει γεύση ξεθοριασμένη ομελέτα, θυμίζει αμυδρά κοτόσουπα και σου αφήνει μια επίγευση ψαρίλας. Καλή σας όρεξη, Super Blacks!